Λοιπόν, ήθελα να ενημερώσω λίγο για την πορεία που βρίσκονται τα διαδικασία με τη δίκαια. Οι εγκρίσεις έχουν υπαρθεί και ξαφνικά παρουσιάστηκε το θέμα ότι θα πρέπει και η προγραμματική σύμβαση να περάσει προς συμβαστικό έλεγχο. Έχει σταλεί ήδη και πιστεύουμε, Γιάννη, πότε πιστεύεις? 26 του μήνα θα πάρουμε μάλλον και την έκθεση από εκεί και ξεκινά διαγωνικό. Προσέστηκε αυτό το προγραμματική, πώς το λένε, προσωπατικού έλεγχου και της προγραμματικής σύμβασης. Αυτά. Όχι, σε σχέση με τις τσούχτρες θέλω περισσότερα. Είχαμε πει... Περισσότερα να ήταν. Είχαμε πει πριν από, τουλάχιστον πάνω από μήνα, σε προηγούμενο αυτό, ότι θα παίρνει για το προηγούμενο, μας ξαναήρθε αναπομπή πίσω μπρος και τελικά λέγαμε τέλος Ιούνι θα έχουν αρχίσει να παίρνουν οι αυτές. Ποιο προς πίσω δεν καταλάβω. Δύο φορές, για να μην πω και τρεις, έχουμε ξανά επαναπροώθηση την παραχώρηση του, από το λιμενικό προς την περιφέρεια να προχωρήσει. Αυτό το έχουμε ψηφίσει δύο φορές. Εμείς. Ποιος ο γείτονας, για μας μιλά. Ότι δεν μπήκαν, ρε Γιάννη, τώρα δεν θέλω να μπλέξω. Δεν είπαμε πριν από 20 μέρες, ένα μήνα, πότε ξαναψηφίσαμε ότι καθιστούμε, δίνουμε τη δυνατότητα στην περιφέρεια να προχωρήσει και ότι εμείς σαν λιμενικό τις διαδικασίες. Τώρα πρέπει να πάω να φέρω τα χαρτιά τώρα. Να δείτε τι ακριβώς λέει τώρα, αν δεν έχω πετάξει γιατί δεν τα πετάω. Ναι, δεν κατάλαβα τι εννοείται με αυτό. Ότι η καθυστέρηση, λέω, γιατί γίνεται τόσο, έπρεπε τέλος Ιούνι, εδώ μας έλεγες, τέλος Ιούνι θα έχουν αρχίσει να μπαίνουν, αν δεν έχουν μπει όλες θα ξεκινήσουν τουλάχιστον. Και τώρα πάμε τέλος Ιούνι να ξαναεγκριθεί για να δοθεί για, πώς το λένε, για διαγωνισμό, πώς το λένε. Πώς το λένε τώρα, κόλλησα και διαγωνισμό τώρα, ποιος θα το... Και να πάμε προς το τέλος Ιούλιο και δεν ξέρω, ίσως και Αύγουστο που είπαν κάποιοι. Τι διάολο λέω, γιατί γίνεται αυτή η καθυστέρηση. Προηγουμένως νομίζω ότι είσαστε εδώ που μίλαγα. Πότε? Πριν από δύο λεπτά. Τι σας είπα? Τι μας είπα? Ότι ενέσκυψε το θέμα ότι πρέπει να περάσει από προσυμβατικό έλεγχο και η προγραμματική που κάναμε εμείς, ο Δήμος και η Περιφέρεια. Αυτή η προγραμματική, για αυτήν μιλάω και εγώ, για την προγραμματική. Ναι, και τι είπα, το καταλάβατε τώρα? Ναι, μια χαρά το κατάλαβα. Τότε η απορία σας λύθηκε? Ναι, εδώ και 1,5 μήνα. Λύθηκε η απορία σας, κύριε Χρήστο? Τι απορία μου να λύθηκε? Ναι, θα σας πω. Τελειώστε εσείς. Εγώ τελείωσα. Ωραία. Θέλω να πω όμως εδώ πέρα δύο πράγματα. Αν τελειώσατε, θέλω να πω. Να τοποθετηθώ. Άμα τελειώσατε, να τοποθετηθώ. Να πω το λόγο. Άμα μιλήσουμε κι άλλο. Πέστε μας, κύριε Δεσμακόπουλο. Από ποια στάδια πέρασε? Θέλω το λόγο να τοποθετηθώ όταν θα έρθει. Πήγε στην Κόρινθο. Από την Κόρινθο τη στείλα στην Τρίπολη. Από την Τρίπολη στην Τρίπολη περιμένουμε να γίνει όλο ο νομιμότητας και μετά πέστε πρώτα. Πρέπει να περάσει το προσυμβατικό έλεγχο. Και όπως... Μαρία, τα ξέρει και ο Σημαγόπουλος, αλλά κάτι θέλει να μας πει, πέστε. Ο προσυμβατικός έλεγχος είναι... Θα τα πω έτσι και αυτό επίσημα και να καταγραφεί όπως έστω με λεπτό, με οπωσδήποτε, όχι ολόκληρη αυτή, αλλά να καταγραφεί, να φανεί. Τι γίνεται τώρα? Από πέρυσι τον Οκτώβρη, Σεπτέμβρη, μιλάγαμε ότι θα δούμε τι θα γίνει και θα προχωρήσουμε για δίκαια. Κάπου στο Νοέμβρη εδώ σε αυτά είχαμε πει ξεκινάμε οι διαδικασίες και γύρω στο Γενάρη είχαμε καταλήξει και μάλιστα μας είχε πει ο κύριος Πρόεδρος ότι ήδη έχει κάνει και σχετικές κρούσεις και λοιπά να προχωρήσουμε προς αυτές. Και φτάνουμε τώρα 22-21 Ιουνίου να μην έχει φτάσει πουθενά το θέμα και να λέμε ακόμα και ξανά μανά χαρτιά τούτο γιατί έγινε εκείνο, έγινε το άλλο και έγινε το παράλληλο. Τι γίνεται εδώ πέρα? Αυτή είναι η λειτουργία του Δημοσίου η οποία είναι συγκεκριμένη προκειμένου τι? Για να απαξιώνεται το Δημόσιο
και να βγαίνει μπροστά η ιδιωτική πρωτοβουλία. Γιατί θα πει και εδώ ένας, ο οποιοσδήποτε που περνάει απ' έξω, ρε, αν το είχε πάρει ιδιώτης αυτό, θα ήταν από τον Απρίλιο εδώ πέρα έτοιμα. Και έτσι είναι όντως. Όμως η απαξίωση είναι συγκεκριμένη. Με στόχο ποιον? Την απαξίωση των όποιων δημόσιων λειτουργιών του κράτους, προκειμένου να ενισχύεται η τάση στον κόσμο για την ιδιωτική πρωτοβουλία που τα λύνει όλα και τα καθαρίζει όλα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και γι' αυτό φτάσαμε εδώ. Επειδή είναι τόσο ημερήσια, θα πω λίγο έτσι στον κύριο Χρήστο. Ίσως δεν καταλάβατε τι λέγαμε. Πρώτα απ' όλα να ξέρετε ότι ο ιδιώτης θα το πάρει. Έτσι κι αλλιώς. Άρα η καθυστέρηση είναι κατά του ιδιώτη. Αλλά δεν είναι απαξίωση. Τέλος πάντων. Εντάξει, θα σας έχω εξηγήσει. Πιστεύω να τελειώσουν και ευτυχώς δεν έχουμε και μέδουσες. Και προχωράμε. Δυστυχώς αυτή είναι η καθυστέρηση. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Συμβήκαν πάρα πολλά. Τα έχω εξηγήσει. Θα μην τα ξαναεξηγήσω τις διαδικασίες που έχουν ακολουθεί. Και να εδώ και επί βήματος, δηλαδή να ευχαριστήσω γιατί και το τελευταίο πρόγραμμα που προέκυψε με το ηλεκτρικό συνέδριο που δεν ήθελα να το πω, ο Γιάννης το έλυσε, ο κ. Πινάλης δηλαδή, αυτόν που έχουμε εμείς εδώ. Εντάξει, σε συνεργασία με την περιφέρεια, τη συνεργασία τέλος πάντων. Εντάξει, ο Γιάννης έλυσε το θέμα και πιστεύω δηλαδή τη Δευτέρα να το έχουμε υπογεγραμμένο για να τελειώνει η υπόθεση. Αλλά θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον Γιάννη και όλοι πρέπει να τον ευχαριστήσω. Και να ξέρετε ότι περιορίες παίρνει. Σάββατα δουλεύει, Κυριακές δουλεύει, απόγευμα δουλεύει, βράδυ δουλεύει, μαζί πηγαίνουμε υπουργεία και τέτοια και περιορίες δεν έχει πάρει ούτε μία. Τέλος πάντων, προχωράμε.